Νομίζω ότι δεν σας έχω αγχώσει αρκετά. Τι κάνουμε, είμαστε καλά. Καλώς ήρθατε σε ένα βιντεάκι της Εργοδέσποινας για άλλη μια φορά. Σήμερα έχω σημειώσει μερικά θέματα τα οποία θα ήθελα να κουβεντιάσω μαζί σας. Νομίζω ότι δεν έχω εξαντλήσει το θέμα για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού. Οι περισσότεροι γονείς θέλουν και ένα δεύτερο μωράκι. Δεν ξέρετε. Και δεν θα μάθετε μέχρι να κάνετε και δεύτερο μωράκι. Λοιπόν, έχουμε πει ότι η ευτυχία έτσι μεγαλώνει, η αγάπη μεγαλώνει, μπορεί και να ολοκληρώνεται ίσως, αν μείνουμε στα δύο παιδιά, σίγουρα θα μείνουμε στα δύο παιδιά. Όλα είναι υπέροχα όταν μένει η μαμά έγκυος και περιμένουμε με τον παπά τέλος πάντων το μωράκι το δεύτερο, προετοιμάζουμε το παιδί όσο είναι δυνατόν, το διαβάζουμε, χαϊδεύουμε την κύλια, όλα αυτά είναι τα γλυκανάλατα. Πάμε στα πιο σοβαρά. Τι γίνεται όταν η ζήλια τρώει το μέσα του παιδιού, όταν δεν μπορεί να διαχειριστεί τα συναισθήματά του. Τι είναι αυτά τα συναισθήματα? Τι συναισθήματα έχει? Ούτε το ίδιο ξέρει πώς να ονοματίσει τα συναισθήματα. Το έχουμε αναφέρει αυτό πάλι. Καλό είναι όταν το μωράκι μας κλαίει, και δεν ξέρει ίσως για ποιο λόγο κλαίει, ή κλαίει γιατί απλά νιστάζει, γιατί είναι κουρασμένο, να λέμε στεναχωριέσαι γιατί είσαι κουρασμένος και κλαίς γιατί στεναχωρήθηκες που το παιχνίδι σου έπεσε, ή κλαίς γιατί το τυρί είναι τετράγωνο που έκλαιγε ο μεγάλος μου γιος προχθές. Εντάξει, προφανώς από την κούραση έτσι, αλλά το τυρί του τόστ είναι τετράγωνο, παιδιά. Δηλαδή, και όλο αυτό δεν πρέπει να γελάσουμε. Όχι, όχι, όχι. Ούτε να σκάσουμε γελάκι, τίποτα. Πρέπει να το αξιολογήσουμε ως κάτι πολύ σοβαρό, ως ναι, ότι ο κόσμος μας μπορεί να γκρεμιστεί επειδή το τυρί του τόστ είναι τετράγωνο και δεν είναι στρογγυλό ή τρίγωνο ή καρδούλα ή αστερίσκος. Και πρέπει λοιπόν να δώσουμε την πρέπουσα σημασία, φυσικά να αναφέρουμε στο παιδί ότι ξέρεις, όλα τα τυριά του κόσμου είναι πράσινα. Είναι η πράσινα. Όλα τα τυριά του κόσμου, σχεδόν τέλος πάντων, όλα τα τυριά είναι κίτρινα και είναι τετράγωνα, γιατί έτσι τέλος πάντων, να προσπαθήσουμε να ονοματίσουμε ότι είσαι κουρασμένος, γι' αυτό αντιδράς έτσι αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται όμως λοιπόν, επανέρχομαι, όταν έρχεται το μωρό? Τα παιδιά στην αρχή παθαίνουν ένα κοκομπλόκο. Τι είναι αυτό? Όχι, είναι πολύ μικρό. Τι, δεν θα μου φέρανε ένα μεγάλο παιδί να παίζω κι εγώ? Πώς θα παίζω τώρα? Αυτό είναι μικρό. Είναι και λίγο γλυκό. Και γιατί είναι κρεμασμένο? Και γιατί είναι κρεμασμένο εκεί, εδώ, στα στήθος της μαμάς? Να δοκιμάσω κι εγώ να πιω λίγο γάλα. Τι λες? Όταν έχει αποθυλάσει βέβαια το μωρό, έτσι. Τι λες? Λες, βεβαίως αγάπη μου, μπορείς αν θέλεις να δοκιμάσεις. Να, εδώ. Θέλεις να τελειώσεις το μωρό πρώτα και μετά? Ναι. Και το παιδί δεν θυλάζει. Τουλάχιστον έτσι έγινε σε εμάς. Δηλαδή μου λέει να πιω και εγώ γάλα από το στήθος της μαμάς. Βεβαίως θέλεις να τελειώσει λιγάκι το μωράκι και μετά. Και φυσικά δεν θύλασε ποτέ. Κάπως θα με ξένιζε να σας πω την αλήθεια, γιατί μιλάγαμε για σχεδόν 3 χρονών παιδί που είχε αποθυλάσει αρκετό καιρό πριν, το είχε ξεχάσει δηλαδή, δεν υπήρχε περίπτωση να θυλάσει, οπότε έβλεπα ένα μεγάλο κεφάλι του Παναγιώτη και ένα μικρό κεφάλι του μωρού, οπότε ο θυλασμός στο μεγάλο θα μου φαινόταν λίγο περίεργος. Αλλά αν χρειαζόταν πια να δοκιμάσει το παιδί, θα το κάναμε και αυτό, γιατί εντάξει, αποδεχόμαστε τις επιθυμίες των παιδιών μας όσο μπορούμε. Και όσο αυτό είναι εφικτό και όταν δεν είναι παράλογες. Οπότε, τι κάνουμε λοιπόν όταν η ζήλια έχει καταχωνιαστεί στα σωθικά του παιδιού μας και προσπαθεί να διαχειριστεί το ίδιο κάποια ξεσπάσματα? Γιατί δεν θα πει «ζηλεύω το μωρό». Hello! Το μωρό είναι άνθρωπος. Πού να ξέρει το παιδί πώς να εκφραστεί «ζηλεύω το μωρό». Δεν γίνεται. Αν το πει, θα το πει γιατί το έχει ακούσει.
Και ποιος θα το έχει πει? Εμείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, αυτοί που λένε, ξέρετε, «Α, κοίτα, αυτός είναι έτσι, αυτός είναι αλλιώς. Αυτό το μωρό κάνει αυτά, αυτό το παιδί κάνει τα άλλα». Αυτοί που συγκρίνουν συνέχεια. Μην το κάνετε. Μην το κάνετε κι εσείς. Προσπαθήστε να μην συγκρίνετε τα παιδιά. Θα αρχίσουν και το έχω κάνει κι εγώ. Δεν το συζητώ. Λέω, ο Παναγιώτης καμία σχέση με το μωρό. Το μωρό μας έχει. Όταν λοιπόν το παιδί έχει κρίσεις, έχει νεύρα, έχει χτυπήματα, έχει ένταση και δεν ξέρει για ποιο λόγο, γιατί ενοχλείται στην ουσία από το μικρότερο αδερφάκι και από τη φροντίδα που κάνει η μαμά σε αυτό και που δεν είναι πια αποκλειστική. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά, να πούμε δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Μερικές φορές πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι και εμείς δεν ξέρουμε πραγματικά. Δεν είμαστε παντογνώστες. Δεν έχουμε διαβάσει εκατομμύρια βιβλία. Έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία. Έχουμε ερευνήσει κάποια θέματα. Έχουμε ψάξει στο ίντερνετ, έχουμε μπει σε ομάδες, έχουμε κάνει πολλά. Είναι αυτά αρκετά? Ποτέ δεν είναι αρκετά για να είσαι μια καλή μάνα. Ποτέ δεν είναι αρκετά πραγματικά. Κάθε φορά ανακαλύπτεται κάτι νέο. Αλλιώς ξεκίνησα, αλλιώς έχω καταλήξει. Δεν ξέρω που θα με βγάλει. Το τέλος θα απολαθώ. Με όλα αυτά που διαβάζω. Προσπαθώ να πω σε εσάς ποιο είναι το καλύτερο. Μερικές φορές και εγώ δεν γνωρίζω ποιο είναι το καλύτερο. Εκνευρίζομαι που δεν γνωρίζω ποιο είναι το καλύτερο. Εκνευρίζομαι που το παιδί μου χτυπιέται κάτω στα πατώματα χωρίς να ξέρω να το ηρεμήσω. Έχω δοκιμάσει αρκετά. Δεν θα κρυφτώ τώρα εδώ μεταξύ μας. Έχω δοκιμάσει αρκετά. Έχω βάλει φωνή. Έχω κάνει σιωπή. Έχω μιλήσει γλυκά. Έλα αγάπη μου. Έλα πάμε. Έλα να σ' αγκαλιάσω. Έχω πει, θα όταν ηρεμήσεις μόνος σου, τότε μπορούμε να κουβεντιάσουμε. Πώς να ηρεμήσει μόνος του το παιδί? Λοιπόν, έχω κάνει πολλά λάθη και άλλα πιο σωστά. Νομίζω ότι αυτό που φταίει είναι η δικιά μου και η δικιά μας γενικότερα ψυχολογία. Εάν εμείς δεν έχουμε την υπομονή να χειριστούμε την κρίση που κάνει το παιδί, δεν θα τη χειριστούμε. Δεν θα καταλάβει το παιδί γιατί χτυπιέται και θα συνεχίσει να χτυπιέται για οποιαδήποτε στιγμή και οποιαδήποτε φορά. Ο ερχομός του δεύτερου μωρού, εντάξει, είπαμε, είναι σοκαριστικός. Οκ. Από εκεί και πέρα τι κάνουμε? Θα επιβιώσουν αυτά τα παιδιά, θα επιβιώσουν. Προχθές μίλαγα με μία φίλη και μου έλεγε τι γίνεται, τσακώνεστε. Εμείς λέω τσακωνόμαστε. Τσακωνόμαστε, γίνεται χαμός. Της λέω, γίνεται χαμός. Και εμείς τα ίδια. Όλοι οι γονείς λέω είναι έτσι. Οι περισσότεροι είναι έτσι. Δεν ξέρω αν διακρίνεται σε αγόρια και κορίτσια. Αν τα κορίτσια είναι πιο ήρεμα, δεν θα μάθω ποτέ. Αλλά θα ξαναπώ ότι η αγκαλιά εμένα με έχει βοηθήσει και οι χαμηλοί τόνοι με έχουν βοηθήσει, γιατί οι φωνές δεν οδηγούν πουθενά. Οι φωνές φέρνουν φωνές. Στο τέλος φτάνει σε σημείο να αναρωτιέσαι από πού πηγάζει όλη αυτή η αρνητική ενέργεια, από πού πηγάζει όλος αυτός ο θυμός. Μήπως φταίω εγώ, μήπως έχει έρθει από μένα. Πολύ σωστά το σκέφτεσαι. Έχει έρθει από σένα. Και από μένα φυσικά. Ναι. Πολύ σωστά. Ό,τι είμαστε εμείς, ένας καθρέφτης είναι τα παιδιά. Αυτό που θέλω να είμαι, να είναι το παιδί μου, πρέπει να είμαι εγώ. Δεν μπορώ να ζητήσω κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορώ να ζητήσω το παιδί μου να είναι ήρεμο και εγώ να ουρλιάζω. Δεν μπορώ στο παιδί μου να ζητήσω να είναι χαλαρό και εγώ να είμαι έτσι. Και εγώ να είμαι τρελή. Δεν γίνεται. Επειδή λοιπόν ο ερχομός του δεύτερου μωρού δημιουργεί κρίσεις στο σπίτι, καρακρισάρες, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να είμαστε ήρεμοι, γιατί μόνο η ηρεμία βοηθάει, να συνεχίσουμε να εξηγούμε, να συνεχίσουμε να παίζουμε, να συνεχίσουμε να σχολιόμαστε με τα παιδιά μας και τα δύο. Ναι, πολλές φορές παραμελούμε το δεύτερο παιδί στα παιχνίδια και σε αυτά, αλλά τι να κάνεις όταν κινδυνεύει πραγματικά το δεύτερο παιδί να του βγει το μάτι, γιατί του βγει το μάτι. Λοιπόν, αυτό προτείνω λοιπόν. Καθρέφτης του εαυτού μας είναι το παιδί μας. Διάβαζα ένα άρθρο που λίγο με συγκλώνησε, γιατί είναι αληθινό. Ήταν αληθινό και έλεγε
το έχει ποστάρει μια φίλη και έλεγε ότι γιατί δεν έχω την υπομονή που είχα παλιά στο να εξηγήσω στο παιδί μου ότι ρε παιδί μου αυτό δεν γίνεται να το κάνουμε τώρα ή δεν γίνεται να το κάνεις έτσι. Γιατί δεν έχω την υπομονή? Γιατί έχω υποχρεώσεις. Όλοι μας έχουμε υποχρεώσεις. Όλοι μας. Ο νεροχύτης είναι εκεί και μας περιμένει. Οι δουλειές είναι εκεί και μας περιμένουν. Όλα, όλα, όλα. Και πότε εξαντλείται η υπομονή μας? Όταν προσπαθείς. Τι με ενοχλεί εδώ? Όταν προσπαθείς να εξηγήσεις ξανά και ξανά, το παιδί δεν καταλαβαίνει στο χρονικό διάστημα το οποίο του αφιερώνεις, γιατί μετά λες, εντάξει, δεν μπορώ, αλλά πρέπει να κάνω την ενοχύτη. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλω μια σκούπα, πρέπει να βάλω ένα τραπεζομάντιλο. Πρέπει να κάνω τις δουλειές. Όταν λοιπόν έχεις στο νου σου κάτι άλλο που θέλεις να κάνεις, τότε δεν αφιερώνεις χρόνο στο παιδί, αυτόν που ζητάει τουλάχιστον. Έχεις στο νου σου συνέχεια στη δουλειά σου, στη δουλειά που πρέπει να κάνεις, οπότε δεν είσαι εκεί, το παιδί το αντιλαμβάνεται. Πραγματικά μυρίζουν τα πάντα αυτά τα παιδιά. Πώς τα καταλαβαίνουν όλα? Δεν καταλαβαίνω. Πώς καταλαβαίνουν ότι εκείνη τη μέρα δεν έχεις καθόλου υπομονή και καίγεται το σύμπαν, το καίνε όλο? Παίζει. Δεν ξέρω, το έχετε αντιληφθεί εσείς? Αντιλαμβάνονται τα πάντα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Καθρέφτης. Αυτό θα πω. Καθρέφτης και μην έχουμε το μυαλό μας στις υποχρεώσεις που έχουμε να κάνουμε. Θα γίνουν, όπως και να έχει, θα γίνουν. Εάν έχουμε ηρεμία στο σπίτι, θα γίνουν πιο γρήγορα. Σκεφτείτε το, είναι ένας φαύλος κύκλος. Ηρεμία, κοιμούνται, τρώνε στο χρόνο που χρειάζεται και δεν τρέχουμε να προλάβουμε τα πάντα και μετά προλαβαίνουμε και τις δουλειές μας. Έτσι είναι. Εργοδέσποινα γοσχεία, για άλλη μια φορά, αν σας άρεσε κάντε εγγραφή και like, θα το εκτιμήσω πολύ και θα πούμε τα νέα μας στο επόμενο βιντεάκι. Ελπίζω το επόμενο βιντεάκι να βγάζει περισσότερη συνοχή και να μην είναι τόσο τρελό και αφημιασμένο σαν και αυτό, γιατί οι κρίσεις μάλλον μεταφέρονται και εδώ.